Την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε η ομιλία του Πρόεδρου της Ένωσης Ποντίων Μαγνησίας Κωνσταντίνου Περκουλίδη χθες κατά τη διάρκεια της επιμνημόσυνης δέησης που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στο Άλσος Ανδρέας Βαλαχής. Ο κ. Περκουλίδης τόνισε ότι ο φιλοκεμαλισμός διάτραχε όλο το πολιτικό σύστημα συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είπε, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ήταν μια άμεση απειλή για τη νέα τάξη πραγμάτων. Σήμερα οι Έλληνες της Ανατολής απουσιάζουν από τα σχολικά βιβλία. Δεν διδάσκεται η ιστορία της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνισμού και περιορίζεται σε αναφορές που αντιστοιχούν σε μερικές σειρές. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι η ατιμωρησία αυτών που διαπράττουν το έγκλημα της γενοκτονίας αποθρασύνει τους θύτες και επιτρέπει τη διάπραξη γενοκτονιών και στο μέλλον. Ως απόγον, είπε, των Ελλήνων του Πόντου αρνούμαστε να παραδώσουμε στη λύθη τις χιλιάδες των νεκρών μας. Αποτέλεσμα ήταν οι βουλευτές κύριοι Λιούπης Μαραβέγιας καθώς και η υφυπουργός παιδείας κυρία Μακρύ να αποχωρήσουν από το χώρο της εκδήλωσης. Είπα ακριβώς και επιλέξει τα εξής πράγματα. Ότι το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας διαχρονικά διακατέχεται από φιλοκεμαλικά αισθήματα. Οπότε εμείς ζητάμε συνεχώς από την ελληνική πολιτεία να υποστηρίξει τους αγώνες μας για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής και όχι μόνο του Ποντιακού Ελληνισμού, αλλά επίσης το τεράστιο όνειδος που υπάρχει να μην υπάρχει στα σχολικά βιβλία ο τεράστιος πολιτισμός και η τεράστια ιστορία των Ελλήνων, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Ιωνίας, της Βυθινίας, της Καπαδοκίας, πουθενά παρά μόνο σε μερικές σειρές. Αυτό τόνισα τη στιγμή που εδώ και πολύ καιρό ο Ερντογάν μιλάει για γαλάζιες πατρίδες και εμείς και προσπαθεί να παραστήσει το θύμα και όχι τους θύτες. Και εμείς όταν βρισκόμαστε όλοι διαχρονικά, συμπολιτεύσεις και το τόνισα αυτό, συμπολιτεύσεις, αντιπολιτεύσεις, διαχρονικά, όταν βρίσκονται σε διεθνή φόρα, σε διεθνές συναντήσεις, δεν υποστηρίζουν καν το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής και επίσης δεν προωθούν το θέμα της ιστορίας στα σχολικά βιβλία. Το είπα διαχρονικά, το τονίζω διαχρονικά σε συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις. Και εκτός τούτου, θα ρωτήσω την κυρία Μακρύ, την οποία συμπαθώ κατά τα άλλα και είναι ένα συμπαθές πολιτικό πρόσωπο, να μου πει, έχει έναν θεσμικότατο ρόλο στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείο για αυτά τα θέματα των βιβλίων. Λοιπόν, να μας πει τι έχει κάνει καμιά ενέργεια να προωθήσει το θέμα αυτό που λέμε να μπει στα βιβλία της ιστορίας, στα σχολικά βιβλία, διότι είναι τραγικό. Πηγαίνετε έξω από ένα σχολείο. Πάρτε οποιοδήποτε παιδί και ρωτήστε το. Πού ανήκει, πού υπάρχει, πού είναι ο Πόντος. Έστω ιστορία με τίποτα, δεν θα ξέρει. Γεωγραφικά, απλά γεωγραφικά, πού είναι ο Πόντος. Πού είναι η Κερασούντα, πού είναι η Τσαψούντα. Πού είναι οι Κηδονίες, πού είναι η Προύσα, η Συνασσός. Δεν ξέρω τίποτα. Και αυτό δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα. Από τη δική του πλευρά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μπουκόρος, τόνισε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Σε εθνικές επιτίους και μέρης εθνικής μνήμης, καλόν είναι να είμαστε προσεκτικοί στην διατύπωση των λόγων μας, γιατί αυτά είναι επέτειοι που μας ενώνουν, που οφείλουμε να θυμόμαστε και είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτική τάξη προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα του ελληνισμού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον τελευταίο καιρό, τόσο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, όσο και την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκο Δένδια στην Τουρκία, όπου ετέθησαν και στις δύο περιπτώσεις όλα τα ζητήματα των εθνικών μας συμφερόντων με τρόπο αδιαμφισβήτητο και δυναμικό.